Κύριε Φίλη, μην δίνετε συνέχεια, μέχρι τις 12. Η Νέα Δημοκρατία έχει διαδικασίες κοινοβουλευτικές και βρίσκεται την ευκαιρία να ασκήσετε κριτική σε μια δημοκρατική διαδικασία του κόμματος. Αυτό είναι πέρα από κάθε λογική. Κύριε Φίλη, μην δίνετε συνέχεια. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Κύριε Φίλη, μην δίνετε συνέχεια. Ορίστε. Τη Νέα Δημοκρατία ακούσα. Λοιπόν, το πρόγραμμα των διαδικασιών της Βουλής έχει βγει από την Παρασκευή, από τη διάσκεψη των Προέδρων. Ήταν γνωστό ότι σήμερα θα λειτουργήσει πρωί η Ολομέλεια με θέμα το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Δεν καταλαβαίνω τη δικαιολογία ότι χθες είπε η Νέα Δημοκρατία θα κάνει σήμερα δική της διαδικασία. Είναι προφανές ότι προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και παρακαλώ αυτό το πράγμα το Προεδρείο να το καταστήσει σαφές, με τον πιο σαφή τρόπο να το καταστήσει γνωστό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί η Βουλή με αυτόν τον τρόπο. Αν η Νέα Δημοκρατία, έστω στα μεσαία μεγέθη που έχει σήμερα η κυβερνητική της ομάδα, δεν μπορεί να βρει έναν χρόνο εκτός του προκαθορισμένου χρόνου λειτουργίας του Κοινοβουλίου για να κάνει τις δικές της διεργασίες, δεν είναι θέμα το οποίο μπορεί να το επομιστεί ως πρόβλημα η Ελληνική Βουλή. Και κάτι τελευταίο. Εκκρεμεί μια ψηφοφορία επί της αρχής, νομίζω γύρω στις 12-12.30. Ήδη έχουμε πάει 11.15. Δεν έχουν μιλήσει οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ούτε της Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει γίνει μια διαδικασία όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία με αυτό το θέαμα? Είναι δυνατόν? Κύριε Φίλη, εσείς είστε υψηλών πολιτικών παρεμβάσεων. Μην επιμένετε στο θέμα αυτό. Ακουστήκατε. Ακουστήκατε, κύριε Φίλη. Κύριε Βρούτση, μην επιμένετε σε αυτό. Τα είπατε αυτά. Τίποτε νέο δεν θα πείτε. Κύριε Βρούτση, δεν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Βρούτση, κύριε Φίλη, το θέμα τελείωσε. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Βαγενά Άννα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε, κυρία Βαγενά, για το εξάλεπτό σας.